Μόνο ο κεραυνό σε νεθρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η παρέτηση του Χάρη Θεοχάρη, επιθέσει του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώ εδώ και εβδομάδε, αν όχι μήνε, το κλίμα ήταν ιδιαίτερο βαρύ στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι πληροφορίε περί επικείμενη παρέτησή του φούντοσαν τα τελευταία 24 ώρα, παράλληλα με τα σενάρια για τι αλλαγέ στο οικονομικό επιτελείο. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε το βράδυ τη Τετάρτη και το πρωί τη Πέμπτη ο Χάρη Θεοχάρη μετέβη στον έκτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να συναντηθεί με τον Γιάννη Στουρναρά. Η σύσκεψη στην οποία συμμετείχε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Σταύρος Παπασταύρου δίρκεσε περίπου 5 ώρες, καταλήγοντας στην ανακοίνωση της παρέτησης του Χάρη Θεοχάρη. Οι εξελίξεις στην Αθήνα δεν πέρασαν απαρατήρητες στις Βρυξέλλες και από νωρίς το πρωί στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους. Με επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν μετά από την παρέτηση Θεοχάρη, χαρακτηρίζει μάλιστα την εξέλιξη ως αιτία βαθιάς ανησυχίας, σημειώνοντας ότι ο πρώην πλέον Γενικός Γραμματέας είχε διαδραματίσει ρόλο κλειδί στον εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σημείωσε ότι η απόφαση ήταν δική του, χωρίς να αποφύγει τις αιχμές. Δεν έχει κανένα το ανάστημα να μου ζητήσει να παραιτηθώ. Παρετούμε γιατί πρέπει να παραιτηθώ. Φεύγουμε ψηλά το κεφάλι. Δεν νιώθω ξυλαστήριο θύμα γιατί δεν πήγε κάτι στραβά. Αυτοί που νιώθουν ότι κάτι έχει πάει στραβά, ας κοιτάξουν τα δικά τους πεπραγμένα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας απάντησε επίσης σε όσους εντός της κυβέρνησης του χρέωσαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια λόγω λήψης δυσάρεστων μέτρων. Εγώ δεν έχω πάρει κανένα μέτρο. Όλα τα μέτρα τα παίρνει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Η δουλειά μου ήταν να τα υλοποιώ. Πρέπει να στήσουμε θεσμούς και διοίκηση που δεν πρέπει να ρωτάει εάν πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Η πρώτη αλλαγή στο οικονομικό επιτελείο επανέφερε τα σενάρια για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το αν φεύγει ή μένει ο Γιάννης Στουρναράς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσω Ουάσιγκτον επιβεβαιώθηκε πληροφορία περί μυστικής συνάντησης του Έλληνα Υπουργού με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Παρίσι, την οποία λίγο νωρίτερα είχε επιχειρήσει να διαψεύσει η ελληνική πλευρά. That meeting took place in Paris on Tuesday with Madame Lagarde and the Finance Minister, Minister Stournaras. Paul Thompson, our mission chief, was also in attendance at the meeting. The discussions were on the way forward for Greece and on issues of common interest. Η επιβεβαίωση του μυστικού ραντεβού στο Παρίσι συνέπεσε μάλιστα με την αναβολή της δημοσιοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης του Ταμείου, φουντώνοντας τα σενάρια που αποδίδουν την αναβολή στον επικείμενο ανασχηματισμό. Το Ταμείο απέδωσε επισήμως την αναβολή σε εσωτερικές διεργασίες, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι έγιναν παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές. It's an internal processing issue. It's not unusual, as you know, that there are delays sometimes in processing these packages. Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο που ονομάζεται Γερμανοποίηση της Ευρώπης και επικισμός της Νότιας Ευρώπης. Θέλουν να δημιουργήσουν μια ειδική οικονομική ζώνη στην περιφέρεια της Ευρώπης με χαμηλούς μισθούς. Νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί ο δρόμος, έχει ανοίξει ο δρόμος για να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Στουρνάρας. Ήρθε πριν από λίγη ώρα εδώ στην Βουλή για να συναντήσει τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και να υπογράψουν την απόφαση για την απομάκρυνση Θεοχάρη. Και είχαμε έναν ενδιαφέροντα διάλογο. Καταρχήν τον ρωτήσαμε αν βλέπει όντως τη Δευτέρα τον ανασχηματισμό και ο ίδιος εκτίμησε ότι είναι πιθανό. Τον ρωτήσαμε επίσης, Αντώνη, αν ο ίδιος θέλει ή δεν θέλει να μείνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τότε μας είπε, μου είπε συγκεκριμένα ότι για να είμαι ειλικρινής και θέλω να μείνω και δεν θέλω να μείνω. Ότι η μέρα που θα φύγω για μένα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα γιατί έχω παράξει πολύ έργο στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχω δώσει πάρα πολλά από τη ζωή μου, μου είπε χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν να κρατήσουμε πρώτη σε αυτό ότι ο κύριος Στουρνάρας ουσιαστικά μας λέει ότι θα είναι μια δύσκολη ημέρα. Δηλαδή ότι αρχίζει να προετοιμάζεται γι' αυτό, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα ρωτήσαμε τον κύριο Στουρνάρα εάν βλέπει πιθανό να μετακομίσει στην θέση του Διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος. Γέλασε, μου είπε ότι είναι μια διαφορετική σίγουρα θέση αυτή. Του λέω βεβαίως είναι εξίσου θεσμική και σημαντική. Συμφώνησε ότι είναι μια πολύ σημαντική θέση. Χαμογέλασε, του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία. Πρακτικά με λίγα λόγια, Ευαγγελία, συμφωνούσε με ό,τι του έλεγες και ξεκάθαρη απάντηση δεν έδωσε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ληστεία με άρωμα τρομοκρατίας ερευνούν από το μεσημέρι ιδιοκτικές αρχές. Μανώλη, τι και πού συνέβη και γιατί υποψιάζονται οι αρχές τρομοκρατικό δάκτυλο. Στο σικούριο της Λάρισας, ένα υποκατάστημα τραπέζης. Εκεί έχουμε εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, έχουμε περιγραφές από τους αυτόπτες μάρτυρες και τον τρόπο δράσης των τριών που εισέβαλαν το μεσημέρι, που κάνουν όλα αυτά τους αξιωματικούς στην ελληνική αστυνομία να πιστεύουν ότι έχουν να κάνουν όχι με απλούς ληστές, αλλά με τρομοκράτες που προχώρησαν σε μια ενέργεια απαλωτρίωσης, όπως συνηθίζουν να λένε, για να χρηματοδοτήσουν το Επαναστατικό Ταμείο. Τρία άτομα
μπήκαν περίπου στις 2 το μεσημέρι. Εκεί παρέμειναν για 27 λεπτά μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας. Εσείς βλέπετε φωτογραφίες από μια παλαιότερη ληστεία στην κλητορία της Αχαΐας τον περασμένο Μάρτιο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία έλαβε μέρος ο καταζητούμενος και φερόμενος ως ηγέτης του επαναστατικού αγώνα, ο Νίκος Μαζιώτης. Και αυτό γιατί και σήμερα πολλοί εμπλέκουν τον Νίκο Μαζιώτη στη συγκεκριμένη ληστεία στο Σικούριο της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι δύο από τους τρεις φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν ψεύτικα μουστάκια, ενώ ο τρίτος φορούσε στρατιωτική φόρμα παραλλαγής και χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο γενάκι για τη μεταμφίεσή του. Και οι τρεις είχαν αυτοκόλλητες ταινίες στα ακροδάχτυλά τους προκειμένου να μην αφήσουν αποτυπώματα. Περίμεναν με ψυχραιμία, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, για 27 λεπτά, χρόνος ιδιαίτερα μεγάλος για μια ληστεία, προκειμένου να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Και μάλιστα όσοι πολίτες μπήκαν για να κάνουν κάποια συναλλαγή στο υποκατάστημα, τους υποχρέωσαν να καθίσουν στην άκρη με την απειλή των όπλων. Τελικά άρπαξαν περίπου 150.000 ευρώ. Έφυγαν με ένα Toyota Avensis, στο οποίο όμως εγκατέλειψαν 500 μέτρα πιο πριν, αφού πρώτα φυσικά το πυρπόλησαν σε μια προσπάθεια να μην αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους. Από εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι αστυνομικοί, διέφυγαν με ένα μαύρο τζιπ. Ο τρόπος δράσης δείχνει οργάνωση και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Κάτι που συνηθίζουν, λένε οι αστυνομικοί, οι ομάδες του Αντάρτικου Πόλης. Στις εικόνες, οι οποίες πρέπει να σημειώσουμε πως έφτασαν άμεσα στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, αφού μεταφέρθηκαν online από το σύστημα καταγραφής του υποκαταστήματος της τράπεζας στο Σικούριο της Λάρισας στα κεντρικά της συγκεκριμένης τράπεζας και από εκεί στα γραφεία της ΓΑΔΑ, υπάρχουν ορισμένες εικόνες που δείχνουν έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, έχει κάποιες ομοιότητες με τον Νίκο Μαζιώτη. Σας θυμίζω, καταζητείται ως ηγετικό στέλεχος του επαναστατικού αγώνα. Ο συγκεκριμένος είναι που διέπραξε, σύμφωνα πάντα με τους αστυνομικούς, και τη ληστεία που εσείς βλέπετε στους δέκτες σας τον περασμένο Μάρτιο στην κλητορία της Αχαΐας. Είναι ακόμα η Τζένι της γειτονιάς, τραγουδούσε η Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά δεν είχε δώσει ποτέ συναυλία στο Μπρόνξ όπου μεγάλωσε. Μετά τις φήμες για χωρισμό, η Λατίνα επέστρεψε στη γενέτειρά της ανανεωμένη, φορώντας ένα καυτό κορμάκι που σχεδίασε η Ντονατέλα Βερσάτσε με το ίδιο πατρόν της τουαλέτας που φορούσε πριν 14 χρόνια. Η Λόπεζ έδειχνε αποφασισμένη να ξαναπάρει τα σκύπτρα της πιο σεξι τραγουδίστριας που τελευταία διεκδικεί επάξια η Ριάννα. Εκτός από ταλαντούχα και πανέμορφη, είναι και ανοιχτοχέρα. Η Σαρλί Θερόν ένιωσε μια ξαφνική λιγούρα και αναζήτησε ένα κυπελάκι παγωτό σε κατάστημα του Beverly Hills. Δεν είχε πάνω της όμως χρήματα και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σε λίγη ώρα. Προς έκπληξη των υπαλλήλων που προς στιγμή νόμιζαν ότι θα πληρώσουν από την τσέπη τους, η Σαρλίζ εμφανίστηκε μία ώρα αργότερα με το 25πλάσιο ποσό. Περίπου 4 δολάρια κόστιζε το παγωτό και η Σαρλίζ έδωσε 100 δολάρια αφήνοντας τα ρέστα πουρμπουάρ. 39 κεράκια έσβησε η Αντζελίνα Τζολί στη Σανγκάη, όπου βρέθηκε για την προώθηση της ταινίας της. Εμφανώς συγκινημένη, η ηθοποιός δέχτηκε ως δώρο μια τούρτα, εμπνευσμένη από το ρόλο της κακιάς μάγισσας Maleficent, και τους δημοσιογράφους να της τραγουδούν το Happy Birthday στα κινέζικα. Στα ουράνια ανέβηκε η Celine Dion για τις ανάγκες φωτογράφησης του περιοδικού People. Η 46χρονη τραγουδίστρια με την αγγελική φωνή σκαρφάλωσε με σκοινιά σε ύψος 5,5 μέτρων για να φωτογραφηθεί δίπλα στο αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου που κοσμεί το ξενοδοχείο Caesars του Las Vegas. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Grace of Monaco, τα δημοσιεύματα έδιναν και έπαιρναν για σύννεφα στο γάμο της Nicole Kidman με τον τραγουδιστή της country Keith Urban. Χαμογελαστό και ευδιάθετο το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο 8 χρόνια, εμφανίστηκε στα βραβεία CMT, δίνοντας τέλος στις φήμες για χωρισμό.